Μαΐου, την ημέρα των δεύτερων εκλογών, όπου ο λαός θα αποφασίσει για τα προσεχή 5 χρόνια το μέλλον και την τύχη του. Στο Προεδρείο αυτή τη στιγμή δεν βρίσκονται τυχαία 3 νέοι άνθρωποι. Όπως και στην παράταξή μας, δεν είναι τυχαία το περίπου 50% νέοι άνθρωποι που στρατεύονται για την εκλογική μάχη. Και δεν είναι τυχαία, γιατί από τότε είπαμε ότι αξίζει τον κόπο εμείς οι παλαιότεροι να κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, τιτάνια θα έλεγα, ώστε φυσιολογικά να μεταφερθεί η εμπειρία των παλαιότερων στις νέες γενιές. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά και αξίζει τον κόπο να ξεκινήσουμε από αυτό το σημείο, ότι η πατρίδα μας, η ΚΟΣ, έζησε άσχημες εποχές την περίοδο της κρίσης του καπνού και την περίοδο της κρίσης της ντομάτας. Και ξέρουμε, γνωρίζουμε, οι νέοι των γονέων τους και οι παλαιότεροι των φίλων, των συγγενών, των αδελφών τους, ότι τότε, μετά από εκείνη την κρίση, έγινε η μεγάλη μεταναστευτική διαδικασία, όπου εκατοντάδες, χιλιάδες νέοι άνθρωποι έφυγαν από το νησί μας για να πάνε κυρίως στην Αυστραλία, στον Καναδά και στην Αμερική. Και ξέρουμε ότι αυτοί που έφυγαν τότε με το συνάλλαγμά τους και με τις δύσκολες προσπάθειες στα ξένα μέρη, αλλά και αυτοί που έμειναν, οι περισσότεροι κάτω του μέσου όρου της οικονομικής διαβίωσης, και το γνωρίζουμε, ανασκουμπόθηκαν και κέρδισαν ένα στίγμα της ζωής. Μπορεί οι αντιστάσεις και οι αντιδράσεις να ήταν μεγάλες. Μπορεί τα εμπόδια, ακόμα και η κατανόηση από την κεντρική εξουσία, να ήταν ελάχιστη και τα εμπόδια μεγάλα. Όμως, κατορθώσαμε στα 3 χρόνια που πέρασαν να δώσουμε κάτι ως ελπίδα και να πούμε ότι συνεχίζουμε, δεν εγκαταλείπουμε, επιμένοντας στο ότι η συνεργασία που εμπεριέχεται στις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας και οι αξίες της αλληλεγγύης που υπερέχουν και της κοινωνικής προσφοράς που υπερέχουν του κέρδους, του χρήματος, είναι συστατικά μιας κοινωνίας που θέλει να προχωρήσει και να επιβιώσει. Πέρασαν 3 χρόνια. Από τους περισσότερους που συμμετείχαν στην τότε προσπάθεια, δεν υπήρχε καμία συνδετήρια δομή. Εμείς, αυτή η παράταξη, με θυσίες θα έλεγα και με υπομονή, τι έκανε, προσπάθησε να ενώσει ανώμια πράγματα εξαιτίας των διαφορετικών προβλημάτων αλλά και ταχυτήτων που υπήρχαν στο νησί της ΚΟΠ, και να ενώσει και ανώμιους χαρακτήρες. Προσωπικά δεν γνώριζα τους περισσότερους από τους συναδέλφους, όπως και ο καθένας δεν γνώριζε τους άλλους.
Όχι, αντιλαμβανόμαστε ότι για να υπάρχει σήμερα αυτή η γνώση που φτάνει στο επίπεδο της φιλίας και της κατανόησης, απαιτείται πολύς χρόνος. Όμως δεν ήταν μόνο αυτό. Κληθήκαμε σε χρόνια δύσκολα, σε χρόνια που είναι πρωτοφανή και πρωτόγνωρα για την ελληνική κοινωνία, κληθήκαμε να ενώσουμε τρεις δήμους, να καταργήσουμε δεκάδες οργανισμούς και να δημιουργήσουμε νέους, να ενώσουμε διαφορετικές αντιλήψεις στο υπαλληλικό και στελεχειακό δυναμικό μας, να τεκμηριώσουμε στο βαθμό που μπορούσαμε τα μειονεκτήματα που υπήρχαν σε κάθε κοινότητα και σε κάθε περιοχή και να δούμε, διαρκώντας τη σοβαρότητα των προβλημάτων, να δούμε με ποιο τρόπο θα πρέπει να εξουδετερώσουμε τις ιδιαιτερότητες και να ενώσουμε κοινωνίες που είχαν διαφορετικές ταχύτητες στις υποδομές και στην ανάπτυξη. Και σήμερα βρισκόμαστε εδώ, έχοντας στα χέρια μας, και το γνωρίζετε, το γνωρίζουμε όλοι, έναν ισχυρό δήμο, έχοντας στην υπηρεσία των πολιτών και του λαού μας ισχυρούς οργανισμούς, πρωτοφανές και πρωτόγνωρο για τα χρονικά της αυτοδιοίκησης όλη την Ελλάδα, και εξαιτίας των οποίων έρχονται και άλλες παρατάξεις, είναι θετικό, είναι υγιεινό, να διεκδικούν έναν τύπο που είναι έτοιμος να πετάξει και να αναπτύξει δραστηριότητα. Θα ήθελα να σας πω ότι αυτή η μάχη που δίνουμε είναι συνέχεια, η προεκλογική μάχη είναι συνέχεια των τριών ετών που ο καθένας από εμάς έδωσε, θα έλεγα, με θυσία, πολλές φορές με πικρία, πολλές φορές με λάθη, γιατί και τα λάθη σε αυτή την δύσκολη πορεία πρέπει να τα αναγνωρίζουμε, για να φτάσουμε στο σημείο αυτό όπου στα προσεχή 5 χρόνια πλέον αυτή η παράδεξη, αυτή η δημοτική αρχή και ξέρει και έχει βάλει τους στόχους και μπορεί να τους υλοποιήσει στα προσεχή 5 χρόνια. Τι λέμε? Απλά, πολύ απλά, λέμε ότι συνεχίζεται στις δύσκολες αυτές εποχές που ζούμε, συνεχίζεται η ίδια στόχευση στο πολιτικό και ιδεολογικό επίπεδο, που είναι η ενότητα της κοινωνίας μας, ο ισχυρός δήμος που πρέπει να είναι δίπλα στην κοινωνία, με σκοπό και στόχο να υποστηρίξει τις οικογενειακές επιχειρήσεις και να δώσει απασχόληση σε καινοτόμες δραστηριότητες, στο νέο επιστημονικό δυναμικό που αποτελεί την ατμομηχανή για την εργασία και όλων των υπόλοιπων και αποτελεί το μέλλον και είναι το μέλλον αυτού του τόπου. Γι' αυτό προς τα που πάμε, αναγνωρίζοντας πλέον και τις ιδιαιτερότητες της οικονομικής κρίσης. Ολοκληρώνουμε τα βασικά έργα υποδομής αυτή την πενταετία. Δεν επιτρέπεται στο νησί της Κο των περίπου 1,5 εκατομμυρίου τουριστών, δεν επιτρέπεται να υπάρχουν περιοχές που να μην έχει νερό, να υπάρχουν περιοχές που να μην έχει αποχέτευση, να υπάρχουν περιοχές όπου το περιβάλλον καταστρέφεται. Είμαστε ένας ελεγχόμενος χώρος και άρα αυτά τα πρώτα βασικά είδη ανάγκης των πολιτών, άρα και των τουριστών, πρέπει να εξελιχθούν, πρέπει να τα καταρχήσουν.
Το δεύτερο, πρέπει και είναι υποχρέωσή μας να βρούμε νέες πηγές πλούτου για την τοπική κοινωνία, για το σύνολο της κοινωνίας. Και οι πηγές πλούτου είναι συγκεκριμένες, για αυτές έχουμε εργαστεί και είναι έτοιμες να αποδώσουν. Και ποιες είναι αυτές? Είναι ο μόρος των κρουαζιεροπλοίων και οι επεκτάσεις στο λιμενικό έργο, είναι η επέκταση της μαρίνας και οι επεκτάσεις της άλλης μαρίνας, είναι οι ανεμογεννήτριες όπου θα αποφέρουν 500.000 ευρώ ετήσια έσοδα στην κοινωνία της ΧΟ, στους πολίτες μας, και είναι επίσης και έργα που αφορούν την ανάπτυξη των συγκοινωνιών, των χερσαίων και των θαλασσίων. Αυτές είναι νέες πηγές πλούτου για τις οποίες έχουμε εργαστεί, πρέπει να αναπτυχθούν, θα υλοποιηθούν και από αυτές υπολογίζουμε ότι θα προέρχουν περίπου 3 έως 4 εκατομμύρια ευρώ υπέρ του λαού μας, στα χέρια του λαού μας, στην περιουσία του λαού μας έσοδα. Το τρίτο που έχουμε υποχρέωση είναι να αναπτύξουμε καινοτόμες δραστηριότητες, κυρίως στοχευμένες στις νέες τεχνολογίες. Αυτές μαζί με την αναζωογόνηση των τουριστικών μας περιοχών. Από αυτές που περιμένουμε να προέρχει ο πλούτος στις επιχειρήσεις μας, στις οικογενειακές. Δύο λοιπόν στόχοι που αφορούν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τις νέες τεχνολογίες, καινοτόμες δραστηριότητες και προϊόντα που πρέπει να υποστηρίξουμε και αναζωογόνηση των περιοχών στη λογική, μια που είμαστε εδώ, το ότι αυτή την πενταετία πρέπει να στεριώσει, να αναπτυχθεί και να λειτουργήσει η Αντιμάχια ως κέντρο λαογραφίας και παράδοσης. Λοιπόν, θα κάνω μια παρένθεση εδώ που την υπογραμμίζω σχεδόν καθημερινά. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, και αυτό είναι ένα μήνυμα στους συμπατριώτες μας και στους πολίτες της κάθε περιοχής. Η Δημοτική Αρχή παίζει έναν συντονιστικό ρόλο. Η Δημοτική Αρχή έχει μία ευθύνη στο να δίνει κατευθύνσεις. Η κατάκτηση των εξειδικευμένων στόχων, είτε αυτή είναι η υπόθεση της Αντιμάχιας, είτε αυτή είναι η υπόθεση του Σκεφάλου, όπου ευελπιστούμε να γίνει κέντρο διοικητικό και οικονομικό, όχι μόνο για την Κέφαλο και τον Τρίγωνο, αλλά για την Αστυπάλια και την Ίσυρο, είναι υπόθεση των ίδιων των κατοίκων. Εάν οι κάτοικοι δεν συμμετέχουν, εάν οι κάτοικοι δεν δώσουν την δύναμή τους, τις γνώσεις τους, δεν απαντήσουν και δεν συμμετάσχουν σε αυτό το ζήτημα και το στόχο, μην νομίζετε ότι θα υπάρξει μια επιτυχής εξέλιξη. Και όσο μισή, και συνεχίζω αυτή την παρένθεση, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι λειτουργεί ανταγωνιστικά των άλλων νησιών, και άρα η ανάπτυξη της ΧΟ ως ενιαίο νησί είναι υπόθεση όλων των κατοίκων, αλλά και η ανάπτυξη των επιμέρους περιοχών, είτε αυτές είναι περιοχές της πόλης της ΧΟ, όπου λέμε πως ο στόχος μας είναι να γίνει ένα ανοιχτό αρχαιολογικό πάρκο για την αναζωογόνηση των επιχειρήσεων μας, οι οποίες λειτουργούν, και το αντιλαμβάνεστε, εδώ και 30 χρόνια με τον ίδιο τρόπο, άρα το προϊόν έχει αρχίσει να σαπίζει και άρα θέλει να ξαναζωντανέψει, και άρα οι πολίτες της πόλης της ΧΟ πρέπει να διαπερτούν και να συμμετάσχουν σε αυτό. Το ίδιο συμβαίνει και για την περιοχή στο Τικάκι και στο Μαρμάρι, όπου οι πολίτες πρέπει να συμμετάσχουν για να μπορέσουμε να κάνουμε την περιοχή ένα ανοιχτό περιβαλλοντικό κέντρο εξαιτίας της αρχής και εξαιτίας της υγείας.
Το ίδιο επικέφαλο, το ίδιο και αντιμάχα. Και πήρε την παράθεση. Τα πάντα λειτουργούν ανταγωνιστικά και τα πάντα για να επιτύχουν απαιτούν την οξυδέντια, τη γνώση και τη συμμετοχή ώστε να κατακτηθούν οι επιμέρους στόχοι. Και ο τελευταίος τομέας που αφορά τον κοινωνικό εξοπλισμό, που αφορά τον ίδιο τον άνθρωπο, που αφορά τη μεγάλη ιδέα και την αξία της κοινωνικής συνοχής, είναι ο τομέας της κοινωνικής αλληλεγγύης, ο τομέας της πρόνοιας, ο τομέας της γνώσης με το εκπαιδευτικό σύστημα, ο τομέας του αθλητισμού, ο τομέας που αφορά τη στήριξη των ιδιαίτερων ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού μας, είτε αυτές είναι η προσχολική ηλικία, είτε αυτοί είναι οι μεγάλες ηλικιωμένοι άνθρωποι, είτε αυτοί είναι οι άνθρωποι που έχουν ειδικές ανάγκες. Είναι στίχημα για μια παράταξη που θέλει να στοχεύει στην οικονομική ανάπτυξη να έχει κοινωνικό περιτύλιγμα, να έχει κοινωνική επιφάνεια. Είναι μεγάλη υπόθεση στις τοπικές αρχές, όπως και στην κεντρική εξουσία, να υπάρχει η συνένεση από τη μια, η συμμετοχή ναι, αλλά και η συνοχή. Και η συνοχή σημαίνει ευαισθησία στον άνθρωπο και κυρίως ευαισθησία στις αδυναμίες του. Γιατί μόνο τότε ο αδύνατος άνθρωπος θα φτάσει να βλέπει τον επιτυχημένο με καλή διάθεση και όχι με φθόνο, όχι με μίσος, όχι με κριτικότητα. Παρουσιάζονται οι προτάσεις μας στα κείμενα που σας έχουν σταλεί. Η παράκληση είναι να τα μελετήσετε και εν μπορείς να κάνετε τις παρατηρήσεις σας. Το κείμενο που θα παρουσιαστεί στους πολίτες θα τυπωθεί σε μία περίπου εβδομάδα. Άρα και έχουμε πάρει, δεν είναι σήμερα 2-3 συνάδελφοι από την πόλη, που έχουν στείλει τις παρατηρήσεις τους. Παρατηρήσεις που ήταν πολύ εύστοχες και οι οποίες θα συμβάλλουν και αυτές στην ολοκληρωμένη παρουσίαση του προγράμματος μας. Εκείνο που θα ήθελα να σας πω είναι ένα και πρέπει να το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη. Είμαστε άνθρωποι με τις αδυναμίες και τα λάθη μας. Είμαστε άνθρωποι και απευθυνόμαστε σε ανθρώπους, σε συμπατριώτες, σε φίλους, σε συγγενείς, σε αδέρφια. Και τους λέμε ένα απλό πράγμα. Είμαστε διατεθειμένοι να προσφέρουμε τον ελεύθερο χρόνο μας ώστε να βοηθήσουμε και τις δικές μας οικογένειες, αλλά και όλους εσάς και κυρίως την πατρίδα. Αν αυτό το κατανοήσουμε, τότε είναι βέβαιο ότι θα φτάσουμε με δύναμη στις εκλογές, με πίστη ότι πρέπει αυτή η παράταξη να κερδίσει και με βεβαιότητα ότι δεν θα δείξουμε κανέναν. Και βλέποντας κάποιους συναδέλφους από εσάς που σήκωσαν ένα μεγαλύτερο βάρος και κουράστηκαν περισσότερο. Κανένας από εμάς
δεν θέλησε να γευθεί την εξουσία ως εξουσία ή ακόμα και την καρέκλα της εξουσίας. Αυτό που εμείς κάνουμε έχει πόνο, έχει δυσκολία, όμως το κάνουμε για έναν πολύ απλό λόγο, γιατί σεβόμαστε ο ένας τον άλλο και γιατί πάνω απ' όλα έχουμε μία συνέχεια από τους πατεράδες μας και από τους γονείς μας και από τα αδέρφια μας και από τους συγγενείς μας. Κλείνοντας, θα ήθελα να δώσω ένα μήνυμα από εσάς στην κοινωνία μας. Εργαστήκαμε όσο μπορούσαμε περισσότερο, πολλές φορές εξελικτήσαμε για να φτάσουμε στο σημείο που έχουμε φτάσει σήμερα, για να έχουμε έναν Δήμο που να είναι αξιοπρεπής και να στέκεται εις άξια με ελάχιστους ακόμα Δήμους σε όλη την Ελλάδα. Πάνω απ' όλα όμως σεβαστήκαμε εσάς, τους ίδιους τους συνδημότες μας, από τους οποίους σήμερα ζητάμε την βοήθεια και τη στήριξη. Και έχουμε την αίσθηση ότι με ψηλά το κεφάλι ζητάμε αυτή τη στήριξη. Ήθελα να σας μεταφέρω την πίστη για έναν δίκαιο αγώνα, την πίστη ότι αυτό που κάνουμε είναι μια συνέχεια όλων αυτών των παλαιότερων γενιών που εργάστηκαν, αγωνίστηκαν για να φτάσει η πατρίδα μας η κόσμη σε αυτό το σημείο. Σας ευχαριστώ θερμά. Τις διαδικασίες που υπάρχουν ώστε να τις γνωρίζουμε και ό,τι ακριβώς συμβαίνει είτε στο οικονομικό επίπεδο, είτε στο τεχνικό, είτε στο διαδικαστικό. Θα βγουν ανακοινώσεις για την υποστήριξη των ομάδων του προεκλογικού μας αγώνα και ό,τι θα απαιτηθεί θα το έχουμε πολύ σύντομα στα νέα γραφεία μας, τα οποία έχουμε βρει, τα έχουμε επιλέξει και είναι στο σημείο που ήταν απέναντι στο ίδιο. Απέναντι από το παλιό κεντρικό εκλογικό μας κέντρο, δηλαδή στην πίσω ακριβώς από τα γραφεία της παλαιάς Ολυμπιακής, δίπλα στο εστιατόριο Ολυμπιακή. Η περιοχή αυτή είναι για μας και να πάει.